Έχουμε ξεκινήσει τον καθαρισμό στο μεγάλο χήμαρο που περνάει μπροστά από το Ζυπάρι και πιο συγκεκριμένα από την κεντρική κοινότητα, δηλαδή στην παιδική χαρά που βρίσκεται. Είναι πολύ χάλια κατάσταση, καλάμια, φερτά υλικά και πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς αυτές οι εργασίες γίνονται από ό,τι βλέπετε με παρεμβάσεις του προσωπικού πρασίνου της κοινότητάς μας. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 3-4 μέρες για να φύγει εδώ ο καθαρισμός και μετά συνεχίζουμε στους ευρύτερους ποταμούς και στις κήτες που υπάρχουν προβλήματα, στον επαρχιακό δρόμο που είναι τα διοικητικά μας όρια, να καθαρίσουμε τα φρεάτια και ό,τι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν να κάνουν με χωματουργικά, με τους φορτωτάδες, με τους εσκαφείς. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, δηλαδή μετά τις εργασίες που πραγματοποιήσαμε στα σχολεία, έχουμε ρίξει όλο το βάρος στους καθαρισμούς των ποταμών και στα ρέματα. Σε ό,τι αφορά τότε, έναν χρόνο κλείνεται στο τιμόνι της Προεδρίας της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού. Απολογιστικά, τι θα μπορούσατε να πείτε, είστε ικανοποιημένος γενικότερα από τα έργα που έχουν γίνει στην κοινότητά σας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό θα το κρίνουν οι συνδημότες μου και στο Ασφενδιού. Εγώ προσωπικά, σαν Μιχάλης και σαν πρόεδρος, αλλά είμαι ευχαριστημένος και από τους συναδέλφους μου τη συνεργασία που έχω τους κοινοτικούς συμβούλους, γιατί δεν είμαι μόνος μου και με βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό το κοινοτικό συμβούλιο και τους ευχαριστώ θερμά. Και ευχαριστώ φυσικά όλη τη δημοτική ομάδα που συμβάλλει για να υλοποιηθούν κάποιες εργασίες. Εγώ προσωπικά, από την θέση που βρίσκομαι καθημερινά στις επάλξεις καθημερινότητας, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην κοινότητά μας. Είχαν μείνει πολλά πράγματα πίσω, πράγματα που γίνανε παρεμβάσεις, συντατικοί καθαρισμοί τόσο στο Τιγκάκι και στη Ζιά, αλλά στο Ρενό Ασφενδιού, αλλά και στο Ζυπάρι που υλοποιήσαμε πριν από λίγες μέρες στο εντός σχεδίο που έχει καθαριστεί όλο το Ζυπάρι. Παρεμβάσεις που είχαμε να κάνουν με τα 85 νέα φωτιστικά που τοποθετήσαμε σε όλο τον κεντρικό στο Τιγκάκι μέχρι και την κεντρική πλατεία. Ήταν αντικαταστάσεις με λάμπες που είχαμε βρει και βραχυκυκλώματα στον παραλιακό δρόμο, το οποίο έγινε αντικατάσταση σε 4 διαφορετικά σημεία που είχαμε κάνει τα προβλήματα ηλεκτροφωτισμού με τα βραχυκυκλώματα. Πρέπει να σας πω, οι συσσαλικές ήταν ένα άλλο πρόβλημα με τις κνήπες που υπήρχαν εκεί και είχαμε ξεκινήσει από τρεις πρώτου είχαμε ξεκινήσει εργασίες, αμέσως μετά δηλαδή την πρωτοχρονιά, έτσι ώστε να προλάβουμε το γεγονός αυτό με την σκνήπα που υπήρχε πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, γιατί προλάβαμε αυτό το κακό που γίνεται κάθε χρόνο με τις κνήπες και αυτό είχε να κάνει με την καλή προετοιμασία που κάναμε. Δεν υπήρξε δηλαδή πρόβλημα φέτος το καλοκαίρι? Όχι, και ήταν κρίμα και άδικο και για τους επαγγελματίες και για τους τουρίστες μας που λόγω και του COVID πήγαμε πίσω. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ποσοστό επιτυχίας 80%. Οφείλεται βέβαια και στις παρεμβάσεις του ανάδοχου που ανέλαβε το διαγωνισμό μετά με τα φάρμακα στους ψευγασμούς του κ. Αλέξανδρου, που για ακόμα μια φορά συνέβαλε οργανωτικά, πρέπει να σας πω. Όλες αυτές οι εργασίες όμως για να γίνουν χρειάζεται κόπο, εργασία και εντατικοποίηση όλων των υπηρεσιών και θέλω να τους ευχαριστήσω. Ένα άλλο κομμάτι είχε να κάνει, όπως σας είπα, με το παραλιακό κομμάτι που είχε να κάνει με την ευρύτερη περιοχή στο Τιγκάκι, που δώσαμε μεγάλη έμφαση στον καθαρισμό, στο σπρίσιμο, στα νέα δέντρα που φυτέψαμε φέτος 50 νέα αρμυρίκια σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Και πρέπει να σας πω ότι οι συνδημότες μας, τα μηνύματα που μας έστειλαν είναι ενθαρρυντικά και μας λένε συνέχεια να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Το Τιγκάκι έχει αλλάξει όψη, υπάρχει μια καθαριότητα. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το προσωπικό που καταβάλει τις δυνάμεις του σε καθημερινή βάση όλο το καλοκαίρι, αλλά και όπως βλέπετε και τώρα με τα χέρια του, να παλεύει για τη σκληρή καθημερινότητα. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν ακόμα και μέσα στο χειμώνα. Έχουμε και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη ΖΙΑ. Στη ΖΙΑ εκεί κάναμε κάποιες παρεμβάσεις με κάποια στη θέα τσιμέντου, αν έχετε δει, στην κεντρική πλατεία, αλλά στην είσοδο και στην έξοδο. Το έχω πει και θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Θέλουμε του χρόνου, έχουμε ένα ποσοστό 70% που πλησιάσαμε στο το ότι φύγανε τα αυτοκίνητα μέσα από την πλατεία. Του χρόνου δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Η πάγια θέση μας είναι να φύγουν όλα τα αυτοκίνητα μέσα από την κεντρική πλατεία στην ΣΥΖΙΑ, να έχουμε την ασφάλεια για τους, πάνω απ' όλα για αυτούς που περπατάνε και για τους τουρίστες αλλά και για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά να υπάρχει και η ασφάλεια σε περίπτωση που γίνει κάτι μη κακό, να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε όσο γίνεται γρήγορο. Οι παρεμβάσεις λοιπόν θα συνεχιστούν. Τώρα μπαίνουμε στο τελικό στάδιο εν ώψη του τεχνικού προγράμματος τον επόμενο μήνα και εκεί υπάρχει ένας
πολύ καλά τα νέα, γιατί είχα μια συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες, με τον κύριο Γιωργαντή, που πήρα μια ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα που θα είναι στο Ασφενδιού. Είναι πάρα πολύ καλά τα νέα και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και στο νέο τεχνικό πρόγραμμα. Έχουμε, πρέπει να σας πω, ένα προβληματάκι μέσω της ΚΕΔΕ που περιμένουμε μια απάντηση για τις λαϊκές συνελεύσεις, τις οποίες θέλουμε να προκαλέσουμε, αλλά περιμένουμε μια απάντηση αν θα μπορούμε λόγω του COVID να γίνουν. Εμείς θέλουμε να πραγματοποιηθούν οι λαϊκές συνελεύσεις, θέλουμε την κοινωνία μαζί μας. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο αγώνα της καθημερινότητας. Πιστεύετε ότι το στοίχημα της καθημερινότητας το έχετε κερδίσει ως κοινότητα? Ναι, πιστεύω, αυτό θα ήθελα να το κρίνουν οι πολίτες.